Λοιπόν, το Ευαγγέλιο της Κυριακής αναφέρεται στη γνωριμία του Φίλιππου που έχει προηγηθεί και του Ναθαναήλ που ακολουθεί μετά με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Θα το αναγνώσω σιγά σιγά και μετά θα δούμε και τα σχόλια που, όπως λένε οι πατέρες, σήμερα το διάβαζα, κρύβεται μέσα στο Ευαγγέλιο Χριστός. Έτσι είναι ο πατέρας. Μέσα στο Ευαγγέλιο είναι κρυμμένος ο ίδιος ο Χριστός. Και η Αποκάλυψη γίνεται με τη μελέτη, καθαρό μυαλό και την προσευχή. Βεβαίως και την νηστεία που καθαρίζει το μυαλό. Διαβάζω λοιπόν. Τι επαύριον η θέλησε ο Ιησούς εξερθήνει στην Γαλιλαία και βρίσκει Φίλιππον και λέει γι' αυτό ακολούθημη. Ας το συνεχίσω. Ειν δε Φίλιππος από Βηθσαϊδά εκ πόλεως Ανδρέου και Πέτρου. Ευρίσκει Φίλιππος τον Ναθαναήλ και λέγει αυτό «Ον έγραψε Μωσής εν τον νόμο και οι προφήτε ευρήκαμεν Ιησούν τον Υιόν του Ιωσή, τον από Ναζαρέτ». Και είπεν αυτό Ναθαναήλ «Εκ Ναζαρέτ δυνατέτη αγαθών είναι», λέγει αυτό ο Φίλιππος, «έρχου και είδε». Είδεν Ιησούς τον Ναθαναήλ ερχόμενο προς αυτόν και λέγει αυτό περί αυτού «είδε αληθώς Ισραηλίτης εν οδόνο σου κέστη». Λέγει αυτόν Ναθαναήλ, «πότε να με γινώσχεις». Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό, «προ του σε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό την οικήν είδωσε». Απεκρίθη Ναθαναήλ και λέγει αυτό, «ραβή, σύ Υιός του Θεού, σύ ο βασιλεύς του Ισραήλ». Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό, «ότι είπον σύ είδωσε υπό κάτω της οικής, πιστεύεις, μίζω τούτον όψι». Και λέει αυτό, «αμήν λέγω ημίν, απάρτι όψεστε τον ουρανόν ανεογότα, και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί τον Υιό του ανθρώπου». Αυτό είναι το κομμάτι, περικοπή που θα ακούσουμε την Κυριακή. Ξεκινάει λοιπόν ο Ιερός Ευαγγελιστής, ο Άγιος Ιωάννης ο Απόστολος.
θέλησε, λέει, ο Ιησούς να βγει προς τη Γαλιλαία και βρίσκει τον Φίλιππο και λέει γι' αυτό ακολούθη με. Βρήκε τον Φίλιππο και του λέει ακολούθησέ με. Πρόσκληση έκανε. Ή μάλλον ας την πω πρόσκληση. Σίγουρα ο μαθητής άκουσε την πρόσκληση και βέβαια δεν θα ήταν η πρώτη φορά που τον είδε. Γιατί και η φήμη, λέει, το Ευαγγέλιο του Χριστού προπορευόταν από την επίσκεψη. Πήγαινε μπροστά η φήμη, άρα αφού λέει ολόκληρες πόλεις ξεσπιτώνονταν από ανθρώπους και τον ακολουθούσαν. Περίχωρα Ιορδάνου, η Ιουδαία, η Ιδουμαία, πόλεις ολόκληρες ακολουθούσαν τον Κύριο. Προφανώς ένας από αυτούς θα ήταν και ο Φίλιππος που είχε ακούσει για τον Κύριο και τούτη εδώ η πρόσκληση ήταν εκείνη που ήταν και οριστική. Και τον ακολούθησε, λέει ο ακολούθημη. Μόνο δύο. Ένα ρήμα και ένα όνομα. Έλα πίσω μου. Ακολούθημη, έλα πίσω μου, του λέει. Ο Ευαγγεστής συνέχεια λέει ότι βρήκε στη συνέχεια ο Φίλιππος τον αμέσως μετά, ο Φίλιππος τον Αθαναή, του λέει όταν έγραψε Μωυσής και οι προφήτες, τούτο λέει το βρήκαμε, είναι ο Χριστός ο Μεσσίας. Αφήνει ένα κενό ο Ευαγγεστής εδώ πέρα. Δεν μας λέει τον ακολούθησε, λέει ακολούθημη, βέβαια σε ακολούθησε. Έμεινε μαζί του αρκετό καιρό, πόσο καιρό έμεινε. Ή λίγο και αμέσως δέχτηκε τον φωτισμό και έκανε την πρόταση στον Φίλιππο, στον Αθαναή. Όλα αυτά δείχνουν την επίδραση και τη λειτουργία του Αγίου Πνεύματος. Δεν χρειάζεται. Αυτή η συντομία δείχνει ότι το Άγιο Πνεύμα δεν έχει χρόνο, ούτε και τόπο έχει. Δεν περιορίζεται. Όμως αυτό που έχει σημασία είναι τούτο. Οπωσδήποτε, του είπε ο Κύριος του Φιλίππου, ακολούθημη. Και ακολούθησε πίσω του. Αυτό είναι σούπερ βέβαιο. Για να του πει, έλα, βρήκαμε το Μεσσία, σημαίνει ότι οπωσδήποτε έχει αναστραφεί, οπωσδήποτε έχει ακούσει άρρη τα ρήματα και έχει δει με τα μάτια του και έχει βεβαιωθεί ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Χωρίς βεβαίωση ότι αυτός στον οποίο σε προσκαλώ να έχεις να γνωρίσεις, πως να υπάρχει διαπιστευτήρια στη μέση, καλή στον άλλον, ναι. Δεν είναι δυνατό. Γιατί δεν είναι μικρό πράγμα να πεις, τον περιμένανε τον και οι προφήτες τον βρήκαν να πει. Λέει. Αυτόν λοιπόν που ψάχναμε να τον βρούμε και τον βρήκαμε, που λένε οι γραφές, τον βρήκαμε. Εδώ έχει δύο πράγματα. Ένα, το ότι και ο ένας και ο Φίλιππος και ο άλλος ο Ναθαναήλ δείχνει ότι είχαν στενή σχέση με τις γραφές. Δεν είναι έτσι.
Αυτό που ψάχναμε να βρούμε. Το είπαν οι προφήτες, το λένε οι γραφές. Σημαίνει ότι είχαν οπωσδήποτε, όχι μόνο απλή ενασχόληση, εντριβή, δηλαδή αποκλειστική αναφορά και ενδιαφέρον για να το βρούνε μέσω των γραφών που το έγραφαν. Τι έχει να πει αυτό? Αυτό που ο Κύριος: μελετάτε τις γραφές. Ερευνάτε. Ερευνάτε τις γραφές. Αυτό κάνανε οι Απόστολοι, οι δύο αυτοί. Ότι αυτές οι σύνοι μαρτυρούσε, κύριε μου, οι γραφές έγραφαν, μελετούσαν χρόνια ολόκληρα και δεν ήταν μόνο η απλή μελέτη, αλλά τελούσαν και σε αναμονή. Αυτό που περιγράφεται μες στις γραφές, τον περιμένουμε, προσδοκούσαν. Το προσδοκό είναι πολύ ανώτερο, που λέει προσδοκό Ανάσταση νεκρών, δεν δείχνει μόνο αναμονή, αλλά ταυτόχρονα και σφοδρή επιθυμία. Κύριε, σε περιμένουμε, έλα να αναστήσεις τους νεκρούς. Αυτό του λέμε, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Και αυτοί, μέσω των γραφών, έψαναν να το βρουν. Το βρήκε ο ένας εν ζωή, ο Φίλιππος. Αλλά φαίνεται ότι μεταξύ τους είχαν σύνδεσμο αγάπης. Και η αγάπη αυτή έπρεπε να έχει και προσφορά προς τον άλλον. Πράγμα που έγινε. Αγάπη άλλωστε χωρίς ανταπόκριση δεν υπάρχει. Έχει μια αναφορά η αγάπη. Σε αγαπώ, είσαι εσύ το πρόσωπο που σε αγαπάω. Και αντιστρόφως με αγαπάς και εσύ. Έχει, μπορεί να έχει το ένα από τα δύο και να μην έχει την απόκριση. Αλλά εδώ είχε και το ένα και το άλλο. Και μακάρι η αγάπη που έχουμε και δείχνουμε σε ορισμένα πρόσωπα τα οποία παλεύουμε και δεν μας θέλουν, να ισχύει και αυτό. Αφού στον κόσμο που ζούμε υπάρχει και η μη ανταπόκριση. Εκεί πια το μέγεθος αγάπης και της πληρωμής είναι πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο. Δεν είναι το ίδιο να σου κάνω την πρόταση και να ακολουθήσεις, με το να σου κάνω την πρόταση και να με βρήσεις. Αυτό σημαίνει όχι ανταπόκριση. Ο Κύριος πρόσφερε την αγάπη σε όλο τον κόσμο. Και ο Πατέρας μας, ο Θεός, στέλνοντας το Γιο Του. Και η αγάπη Του μεταφράζεται σε θυσία και σε αίμα του Κυρίου και σε Σταύρος. Δεν ανταποκρίθηκαν όλοι. Ένα μεγάλο ποσοστό δεν ακολούθησε τον Κύριο και μόνο ένα μικρό ποσοστό. Και αυτό θα ισχύσει ανά τους αιώνας. Μην ψάχνουμε για τον πολύ κόσμο. Όχι, διάβαζα χθες λίμα. Λίμα σημαίνει με ψιλογιώτα και με δύο μη. Υπόλοιπο μικρό. Υπόλοιπο μικρό λίμα. Αυτό σημαίνει λίμα κατεκλογήν γέγονε, λέει. Να το εξηγήσω εκείνο. Λίμα κατεκλογήν. Δηλαδή, ο Κύριος που σταυρώθηκε ήξερε ότι λίγοι είναι εκείνοι που θα πούν το ναι. Αυτούς διάλεξε. Θα πεις άλλος, δεν τους ήθελε. Τους ήθελε, αλλά δεν ακολουθήσαν. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί λέει, πάντας θέλει σωθήμα. Και εις επίγνωση να αληθείας ευθύνη. Θέλει όλοι οι άνθρωποι, ο Κύριος, να σωθούν. Γι' αυτό έκανε θυσία Του. Γι' αυτό αισθάνθηκε περισσότερο πόνο από την άργηση, παρά από την κλίση που Του ακολουθήσανε ένα μικρό ποσοστό. Από την κλίση, και για την κλίση πόνασε, αλλά ο πόνος Του έγινε υπερβολικά μεγάλος, λέει. Και έσταξε θρόμβους αίματος στον κήπο της Γεθσημανής, πριν από το πάθος, για εκείνους, λέει, που είπαν όχι στη θυσία Του. Δεν τη δέχτηκαν. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί
που λένε ναι και αυτοί που λένε όχι. Όμως το καλό πρέπει να γίνεται και στις δύο περιπτώσεις. Το καλό είναι για όλους, δεν είναι για μερικούς. Τελείως. Η θυσία του Κυρίου έγινε για όλο τον κόσμο και όχι για μια μερίδα. Εδώ όμως λέει η Γραφή ότι ένα μικρό ποσό νούμερο ανθρώπων που ονομάζεται Λίμα, εκλεκτό, ακολούθησε τον Κύριο. Στο υπόλοιπο αυτό είναι και οι μαθητές του Κυρίου, οι οποίοι ήσαν ερευνητές. Θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Έχουμε ακούσει να λένε, αυτός είναι γεννημένος για να γίνει Άγιος. Εσύ τι λες? Είναι γεννημένος. Προορίζεται από το Θεό, ξέρω. Όχι! Εδώ... Όχι, προορίζονται από μικρά παιδιά. Ή λέει από κοιλίας μητρός, υγειασμένος. Δεν λέει κάπου... Ναι, είναι η μισή ερμηνεία αυτή. Είναι μισή ερμηνεία. Θα σου πει ο άλλος, αυτό που λέει σειρά του. Τζάμπα παλικόπι μου. Άμα πούμε προορίζεται, πάμε και στο Κοράνιο. Αυτοί έχουν το κισμέτ. Σημαίνει απόλυτος προορισμός. Γεννήθηκα για να είμαι κλέφτης. Γιατί με πια μεσή λαμβάχη μου κλείνει μέσα. Ο Θεός με έκανε έτσι. Γεννήθηκα για να είμαι φωνιάς. Όχι. Δεν υπάρχει προορισμός εκ ηλίας μητρός. Ο Θεός, πριν έρθει ο άνθρωπος στον κόσμο, γνωρίζει όλη την πορεία του. Κύριε, επαναλαμβάνω, προτού γίνει ο κόσμος, γνώριζε τι επρόκειτο να έρθει στον κόσμο. Και αυτό, ειδικά το «ον» που λέγεται άνθρωπος με τη λογική και με τη ελευθερία της βουλήσεώς του, το έδωσε το δικαίωμα να πορευθεί σύμφωνα με τη βούλησή του, αλλά υπήρχαν εκείνοι και υπάρχουν στους αιώνας των αιώνων που έχουν προσόντα, τα καλλιεργούν και προχωρούν με βάση την επιθυμία, την πρόθεση, τη θέληση. Υπάρχουν και οι άλλοι που έχουν τα όμοια και τα καταστρέφουν. Κρίμα, λέμε, τόσα χαρίσματα που είχε. Καταστράφηκε, το λέμε. Ο ένας είναι προσεκτικός και προχωράει βήμα-βήμα και με σύνεση και καλλιεργεί. Αλλιώς, πώς λέει, μου έδωσες Κύριε 5 τέταρτα και δεν κάνα 10. Έτσι δεν λέει. Αυτό δείχνει ότι του έδωσε 5 και δεν κάνα 10. Δεν το έκανε ο Θεός 10. Και τώρα μου έδωσε 1 και του λέει πάρ' το πίσω το 1. Εδώ βλέπουμε καθαρά ότι δίνει και ζητάει με βάση αυτό που δίνει και όχι παραπάνω από εκείνο που δίνει. Καθαρά πράγματα. Ήξερε που τα δίνει και πώς τα δίνει. Είχε πρόγνωση. Πριν κάνει τον άνθρωπο τα έδωσε. Και το είπα και την περασμένη φορά, αν το θυμόσαστε. Το φωνάζει ο Δαβίδ με 2 λέξεις. 2 μόνο λέξεις το λέει αυτό. Δηλαδή, προτού κάνει το σύμπαν, γνώριζε ποιοι ήταν στον κόσμο και ποια πορεία που θα έχουν. Δεν μπορεί να την εμποδίσει, την εξέλιξη, καμιά περίπτωση ο Κύριος. Είτε προς το κακό, είτε προς το καλό. Μπορεί να το κάνει, γιατί έχουμε ελευθερία επάνω μας. Αλλιώς θα είμαστε ελεύθεροι. Λοιπόν, γνωρίζει και γνώριζε πριν δημιουργηθεί ο άνθρωπος την πορεία του καθενός. Και αυτήν με βάση τα δώρα που έδωσε άφησε να εξελιχθεί με την ελευθερία του ανθρώπου. Λέει, έχνο κάσμε
μακρόθεν. Δύο λέξεις μόνο, ο Δαβίδ. Το μακρόθεν σημαίνει από πολύ μακριά, πολύ πολύ μακριά. Προτού με κάνει, αποκαταβολής κόσμου, μου λέει. Αποκαταβολής κόσμου σημαίνει πριν γίνει ο κόσμος. Ξέρει εμένα, εσένα, τον άλλον, ότι θα γεννηθούμε, ότι θα έρθουμε και ότι με βάση το ένα τάλαντο θα προχωρήσουμε να γίνουμε καλύτεροι. Και άλλως με τα 10 τάλαντα μπορεί να χάσει και τα 10. Δεν υπάρχει προορισμός απόλυτος. Αυτό... Πριν γεννηθείς, ναι, σε είχα διαλέξει. Ναι, είπαμε βάση την πρόγνωση. Με βάση την πρόγνωση. Αυτό λέει πρώτα. Πώς θα είναι ο άνθρωπος. Πριν γεννηθείς, σε είχα διαλέξει. Να το βρω, δεν θυμάμαι πώς το λέει. Το λέει Απόστολος Παύλος. Για πες το, τι θυμάσαι. Πριν γεννηθείς, πώς το λέει. Σε είχα διαλέξει στην κοιλιά της μητέρας. Εξέλεξάς με κοιλίες μητρός, το λέει κάπως έτσι. Τέλος πάντων. Εκείνο θέλει λίγη προσοχή, το είπε ο Σταύρος. Προσπάθησα να δώσω να καταλάβετε ότι η εκλογή γίνεται με βάση την πρόγνωση του Θεού. Πώς θα πορευτεί εκείνος μετά τη γέννησή του και τη βούλησή του. Κάθε άνθρωπος που γεννιέται ξέρει ο Θεός ποια θα είναι. Ναι, τον αφήξει εντελώς ελεύθερο. Ο Άγιος Αυγουστίνος, υπόνος επίσκοπος, διατύπωσε τη γνώμη που ξεκίνησε ο Σταύρος. Ότι έτσι γεννήθηκε και έτσι πορεύτηκε επειδή το ήθελε ο Θεός. Όχι επειδή το ήθελε ο Θεός, το ήθελε και εκείνος. Η Εκκλησία καταδίκασε αυτή τη δασκαλία, αλλά όχι τον Άγιο Αυγουστίνο. Είναι αιρετική δασκαλία αυτή. Γιατί όχι τον Άγιο Αυγουστίνο, ξέρεις. Γιατί. Η δασκαλία του την καταδίκασε. Κανονικά έπρεπε να μην είναι Άγιος Αυγού. Δίδαξε εκείνο το πράγμα, δεν σημαίνει τη μετενόηση που το είπε. Σημαίνει το εξής, ότι δεν είχε συνέλθει ούτε μία οικουμενική σύνοδος όταν το διατύπωσε εκείνο το πράγμα. Και το είπε χωρίς να έχει κανόνα μπροστά του που να του ορίζει αυτό είναι αλήθεια και αυτόν τον στράβω. Και δεν υπάρχει σύνοδος που να τον έχει καταδικάσει. Για ποιο πιάμα δηλαδή, για το... Ιερό Αυγουστίνο λέω. Ναι. Αυτός είναι Άγιος. Ο Αυγουστίνος είναι ή ο Οριγέννης. Παρότι ότι διατύπωσε την θεωρία, τη δασκαλία, περί απολύτου προορισμού. Απόλυτος προορισμός σημαίνει γεννιέμαι και δεν αλλάζω με τίποτα. Θα γίνω Άγιος οπωσδήποτε. Τώρα ο Άγιος Αυγουστίνος αυτό. Ναι. Δεν το έχω. Ναι, αυτός διατύπωσε αυτή την... Για τον Οριγέννη, πώς αυτός έκανε. Όχι, ο Ιερός Αυγουστίνος, επίσκοπος Ιππόνος. Ναι. Λοιπόν, και η Εκκλησία δεν το καταδίκασε. Γιατί δεν υπήρχαν τα δόγματα τότε, να συνδέουν σύνοδοι και λοιπά, όταν οι σύνοδοι είπανε, ζει δεν ζει. Δεν ζει, αφού δεν ζει, το είπε χωρίς να ξέρει τίποτα ο άνθρωπος. Δεν το καταδικάσουμε. Εντάξει, προχωράμε. Λοιπόν, τον ακολούθησε λοιπόν τον Κύριο και ο Ναθαναήλ ακολούθησε τον Φίλιππο. Σημαίνει και ο ένας έκανε αποδοχή ελεύθερα του καλού που ήρθε από τα χείλη του Κυρίου, ο Φίλιππος, και ο άλλος έκανε αποδοχή του καλού από το στόμα του. Και οι δύο όμως είχαν προστρέξει σε βιβλίο. Στον αέρα δεν βάδιζαν, το βιβλίο ήταν οι γραφές. Οι γραφές, οι προφήτες, χωρίς το βιβλίο, πώς να γίνει. Τυφλός στον άδε της. Και αν δεν έχεις βιβλίο και δεν ξέρεις και γράμματα, μπορείς να μάθεις, άμα έχεις πνευματικές αναζητήσεις. Γιατί τούτο εδώ το έχουν όλοι οι άνθρωποι μέσα τους. Και τη φύση την έχουν δάσκαλο όλοι. Τη φύση. Ήλιος, αστέρια, νερά, ποτάμια, ζώα. Ποιος τα έκανε και γιατί τα έκανε και εμένα γιατί με έκανε.
Εμένα γιατί με έφερε στον κόσμο. Γεννιέμαι να φάω να τρώω σαν τα ζώα και να είμαι 4 κιλά ακαθαρσίας. Προς Θεού, όχι. Λοιπόν, και ο ένας και ο άλλος τον ακολούθησε. Και να προσέξουμε κάτι. Ό,τι έκανε στον έναν, το δεύτερο, ο Κύριος, σίγουρα γίνει και στον άλλον. Δεν μπορεί ακαριέα ακολουθία προς τον Κύριο να είναι του Φιλίππου. Μπαμ μπαμ. Και αυτό μπορεί να έχει γίνει. Δεν αποκλείεται. Αλλά όμως κάτι πρέπει να έχει συμβεί για να πας να ακολουθείς πίσω. Παραχώρησε Θεό. Και εδώ πάλι ο ένας τον ακολουθεί. Και πάει στον Κύριο. Και ο Κύριος του δίνει τη μαρτυρία. Εσένα σε ξέρω, του λέει. Σε γνωρίζω πολύ καλά. Από αυτό και μόνο πίστηκα ότι πραγματικά είναι ο Μεσσίας. Λες να είναι μόνο αυτό. Λες να είναι μόνο αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Η παρουσία του δασκάλου, του Κυρίου με κεφαλαία γράμματα, του δασκάλου και η θέα του, και μόνο πρώτα και ο αέρας του. Πρώτα προηγείται το Άγιο Πνεύμα. Εσύ δεν καταλαβαίνεις σαν άνθρωπο αν είναι του Θεού ή όχι. Για αυτό δεν είσαι δημιουργός σου μπροστά, σαν άνθρωπο, με την καλή σου πρόθεση. Δεν γίνεται. Έπειτα αυτόν έψαγναν να βρουν. Τα περιμένα. Αυτόν δεν το περιμέναν απλώς. Ευρήκαμε. Καλά εκεί, ναι. Θα πω τώρα το, για να καταλάβουμε τι σημαίνει το ευρήκαμε. Ευρήκα. Λοιπόν, θα το πω, το καταλάβουμε. Το Αρχιμίδη. Ναι, μπράβο, αυτό το πραγματάκι. Το έχεις υπόψη, και στο Δημήτριο λέω. Ναι. Ο άνθρωπος έβαζε αυτό μέσα στο νερό. Την άποψη. Και σου λέει, πόσο βάρος έχει αυτό. Και κάποια στιγμή μπήκε ο ίδιος στο νερό μέσα. Σε ένα καζάνι, δεν ξέρω πώς θα πει, το δοχείο μεγάλο. Και είδε να βγαίνει το νερό, χείρεται. Τότε του πέρασε το μυαλό. Όσο βάρος έχει το σώμα μου, τόσο νερό χύθηκε. Και φώναξε, έβρικα! Αυτό λέει, το βρήκα αυτό που έψαχνα. Δείχνει την έντονη προσπάθεια για να λύσεις κάποιο πρόβλημά σου μεγάλο. Και λες, το βρήκαμε το φάρμακο, λες. Θα γίνει καλά ο άρρωστος. Και αυτή βρήκαμε το Μεσσία. Ο Ιησούς από Ναζαρέτ. Ο Ιησούς, έλα όμως που είχε δισταγμούς ο άλλος πάλι. Είχε δισταγμούς. Δεν ήταν, άντε ακολουθάω επειδή μου το λες εσύ. Ναζαρινούς τους είχαν. Ναζαρινούς δεν πήγε καλό πράγμα. Ήτανε κακοί άνθρωποι οι Ναζαρινοί, λέει. Βλέπετε ότι ήτανε κακή φήμη. Περνάει από διαδικασίες η πίστης για να φτάσεις στη βεβαιότητα. Και αν φτάσεις να πάρεις διαπιστευτήρια και να πεις τον βρήκα και να είσαι σίγουρος όπως είπε ο Φίλιππος, πρέπει να περάσεις οι διαδικασίες. Και εδώ ο Ναθαναήλ δεν τη λέει για στάσιο, τι θα πω να σου πει. Από πού ήρθε. Από τη Ναζαρέτ, λέει. Ναζαρέτ. Δεν είναι κάτι άλλο. Τη Ναζαρέτ. Ρε παιδιά, αυτό ξέρετε τι λέει. Τώρα ο Μαραγκός, θα το πω τη λέξη αλλιώς για να καταλάβω το γιος του Κιτσαδάμ, σας κάνει μόρα μάθημα μόρα. Δεν τρεπόσαστε λιγάκι. Πάντα κανένα βιβλίο ρίξει τα μάτια σας μόνοι σας. Αυτό το βλέμμα έχει. Αυτό το βλέμμα έχει. Σου λέει Ναζαρέτ, μας βρήκε εμείς το περιμένουμε να είναι από την πρωτεύουσα και εσύ μας λες να είναι από τα καλύβια. Αυτή είναι η διαφορά. Το περιμένανε να έχει και συνοδείες και τα ρέστα, Μεσσίας. Άλλωστε το θέλανε για επίγειο βασιλέα.
πήγε ο βασιλέας. Εκ Ναζαρέτ, ποτέ παιδιά, να μην λέμε αυτός που δεν έχει να φάει. Από πού κρατάει η σκούφια του. Που δεν έχει να φάει. Γιατί να φέρουμε στο μυαλό μας, να με συγχωρέσει ο Άγιος Απόστολος, αλλά αυτή τη θέα είχε τότε ο Απόστολος Παύλος. Φέρτε στο μυαλό σας να γυρίζει χρόνια ολόκληρα με τα ίδια ρούχα. Πώς λέτε εσείς να το βλέπατε. Την καλαβάτα που εγώ. Έναν άνθρωπο σαν να είναι ζητιάνος. Σαν να είναι ζητιάνος. Τελείωσε. Αν να πείσει αυτός ο άνθρωπος, κι όμως έπειθε. Κι όμως έπειθε. Έπειθε γιατί λέει τα ασθενή του κόσμου εξελέξατε ο Θεός. Αυτό που ήταν αδύνατη. Και όχι μόνο τα ασθενή, και τα εξουθενημένα. Ξέρετε τι σημαίνει εξουθενημένα. Τα σπρωγμένα άτομα εντελώς από την κοινωνία. Που δεν τους έδινε κανείς καμία απολύτως σημασία. Αυτά εξέλεξε ο Θεός. Είναι για να κατεσχύνει τα ισχυρά. Και τι λέει παραπέρα, είναι τα ισχυρά κατασχύνει, λέει, για να ντροπιάσει τα ισχυρά. Στο μυαλό να φέρουμε δηλαδή, να αλλάξει. Εδώ οι βασιλιάδες και οι αυτοκράτορες τότε, έχουμε υπόψη μας, είχαν την απέτηση από τους πολίτες να τους προσκυνάνε. Ήταν αντικείμενα λατρείας, παρακαλώ, γι' αυτό κάνανε και εορτές, και καλούσαν να θυσιάσουν στο όνομα του αυτοκράτορα, λέει η ιστορία μας. Και προέβαλαν το ανάστημα οι αγράμματοι και ο Απόστολος Παύλος σε αυτήν την περίπτωση. Όχι, αυτό εγώ που κηρύττω είναι αυτός είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο Θεός το κεφάλι. Το πήρε ο Νέρας το Απόστολο Παύλο μετά από τι οδηπορίες που έκανε στην Ασία μέσα. Θέλω να πω ότι τα πιστευτήρια που έδωσαν, τα διαπιστευτήρια που έδωσαν οι Απόστολοι, οι αγράμματοι, οι φτωχοί, οι πεινασμένοι, πεινασμένοι ήταν, οι ρακένδυτοι, ήταν δύναμης Θεού. Αλλιώς δεν ήταν δυνατόν με τα χάλια που παρουσίαζαν να καλέσουν να πιστέψουν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν είναι δυνατόν. Έλα, νάτος ο Μεσσίας. Με τις ατράνταχτες αποδείξεις από τη δύναμη του Θεού και όχι από δύναμη ανθρώπινη. Δύναμης Θεού εστί παντί το πιστεύοντι. Για εκείνον που πιστεύει είναι δύναμης. Αλλά το ανάποδο για εκείνους που δεν πιστεύουν είναι απώλεια. Είναι χαμός πέρα για πέρα. Τι ώρα είναι, Βασίλη? Είναι 25. Λοιπόν, βρήκανε το Μεσσία και πέρανε και αποδείξεις και από τον Κύριο. Ό,τι έκανε ο Ναθαναήλ, βέβαια, του είπε αυτό που ο Βασίλης. Και δισκάστου, λέει. Γιατί, αφού σε γνωρίζω. Σε γνωρίζω, λέει, γιατί σε είδα κάτω από τη σικιά του, λέει. Πότε έγινε αυτό και τον είδε? Πότε έγινε και τον είδε? Εκεί σε συνάντησε τον τόπο. Πρωτού τον καλέσει. Όταν πήγε να τον φωνάξει, τον είχε δει ο Κύριος. Ναι. Άκουγα χθες μια ωραιότατη ομιλία στο τάμπλετ για τον Άγιο Πορφύριο. Δεν ήταν αναφερόμενο στον Πορφύριο, αλλά κάτι ανάλογο είδα και θα το μεταφέρω. Μία παρέα από παλικάρια, όχι μόνο παλικάρια, αλλά προφανώς και κορίτσια θα ήταν, είχαν ακούσει για τον Άγιο Πορφύριο, όμοια με κύριο Πακούβη. Πάμε. Όταν θα σας αναπαίξω μια κοπέλα, εγώ δεν θα έρθω μέσα, λέει, γιατί φοράω παντελόνια. Κάτσε απ' έξω. Πέρασαν μέσα, τους δέχτηκε, τους είδε.
Φεύγοντας, του λέει, πες έτσι δεν βγαίνει, να έρθει μέσα. Η κοπέλα που μένει έξω με τα παντελόνια. Πρωτού σε φίλη που φωνήσε. Αυτή είπε, εγώ δεν έρχομαι. Αλλά γίνοντας που την έβλεπε από έξω και που ήξερε τι είχε πει, δεν έρχομαι γιατί φορά παντελόνια, το ήξερε. Γιατί λέει, φέρ' την μέσα. Και μόλις μπήκε μέσα, καλώς την Ευγενία. Το λέω το ονομαγώ έτσι. Αλλά το υπόλοιπο έχει τη σημασία. Καλά έκανε και φόρεσε παντελόνια, γιατί κάνει κρύο έξω, της λέει. Το ακούτε. Γιατί γελάς, πες μου, Στελασσί. Πες μου, γιατί γελάς, πες το. Γιατί γέλασα κι εγώ, γι' αυτό όχι τώρα. Και εγώ γέλασα από το... και από το διάβασα και που το είπα. Με τον τρόπο που τη διόρθωσε. Έτσι, συμφωνείς. Εμείς τα λέγαμε, δεν τρέπεσε λιγάκι, πού πας έτσι. Ναι, η δική μας στάση. Αυτός είπε, καλά έκανες και φόρεσες. Πάντε λόγια. Και φέρω τον εαυτό μου, που ήμουν νέος, πόσα στραβά είχα. Στραβά ένα σωρό. Πού πάει εκείνος, τι κάνει εκεί, τι κάνει. Το θέμα είναι εσύ τι κάνεις, όχι τι κάνει ο άλλος. Ναι, λοιπόν, το χάρισμα του Κυρίου μεταδόθηκε σε όλους τους Αποστόλους και στους Αγίους που ζούμε. Ζούμε. Αυτή βλέπω. Αφού είπε, άμα πιστεύεις, παραπάνω από μένα θα σου δώσω δύναμη. Το είπε. Παραπάνω δύναμη. Και λέει, θυμάται τώρα φέρνει το άλλο, ο Αγίος Παΐσιος. Του λέει μία μοναχή. Γέροντα, δεν έχω δύναμη και όχι να προσευχηθώ, να αγαπάω. Και λέει, άκου να σου πω, η αγάπη δεν έρχεται μόνη της. Προσπαθούμε με την προσπάθεια και ζητάμε και προχωράμε στην αγάπη, λέει. Αλλά άκου να σου πω, όχι, το ρωτάει, τι είναι η ανοχή, τι σημαίνει ανοχή, γέροντα, να το θυμηθώ για τα καλά, και λέει, ανοχή σημαίνει όχι απλώς να ανέχεσαι τον άλλον, αυτό δεν είναι τίποτα, αλλά αν ο άλλος έχει κάποια ασθένεια, να του την πάρεις στην πλάτη σου, να πονέσεις εσύ και να ζητήσεις από το Θεό να του πάρει την ασθένεια. Γιατί μας έχει δώσει, λέει, αυτό το δικαίωμα να του ζητάμε, ώστε όταν του ζητάμε να μας δώσει παραπάνω δύναμη από τη δίκη του μας έχει πει. Έτσι δεν έχει πει, το λέει ο Παναγιώτης. Εκεί κουμπλάρουμε όλοι. Κάτι συμβαίνει και λέμε δεν μπορούμε, το δεν μπορούμε δεν ισχύει, γιατί τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τη δύναμη του Κυρίου. Με τη δύναμη το κάνουμε κατά όλα. Τον αγαπάς, λέει, τον αγαπάς πάρα πολύ. Πάρ' το τηλέφωνο, λέει, και δώσου την υγεία τη δική σου. Το κάνεις. Μεγάλη δουλειά αυτή. Το ζητάει από όλους, άρα, κύριε Βασίλη, αυτό. Βασίλη, το ζητάει από όλους αυτό που λες εσύ. Το ζητάει. Όχι, Βασίλη. Όχι, Βασίλη. Δεν μπορεί από όλους. Σε προκαλεί και του λες εσύ, τον αγαπάω πάρα πολύ. Ναι. Και λέει ο άλλος. Ναι. Ο τρίτος. Τον αγαπάς πολύ, ναι. Αυτός έχει λέπρα. Πάρ' του τη λέπρα και δώσ' του εσύ την υγεία σου. Άμα δεν έχω εγώ τη δύναμη να το κάνω και το πράγμα. Πνευματικά μιλάτε. Δεν γινόταν... Λοιπόν, αυτό είναι το τέρμα της αρετής που λες εσύ. Αγάπη. Το τέρμα, σαν τον Άγιο Ευμένιο, πήρε τη λέπρα και λεπρώθηκε εκείνος από τους λεπρούς. Αλλά δεν είμαστε όλοι Άγιοι Ευμένοι. Εδώ πας στο όρος και έχει ένα ποτήρι που παίρνουν και πίνουν νερό από το αγίασμα και εσύ χαίρεσαι να πιείς από το αγίασμα που πει πιο άλλος. Όχι στο όρος, αλλά και εδώ, στη Θεία Κοινωνία. Μου επιτρέπετε να σας πω κάτι να πεις. Μου έπιθε στο μαγαζί. Μάστρο Γιώργη, από πού μας ήρθες και μας κάνεις τον ξύπνιο, λέει, πατέρα μου, λέει, εσύ έχεις πάει σχολείο. Πού διέρεσε αυτό, ναι. Εγώ του λέω: έχω βγάλει το σχολαρχείο. Και βγάλει το σχολαρχείο, πατέρα. Λοιπόν. Και σαν πεταλωτή που ήταν και σιδερά, δεν υπολόγιζε. Κανένα. Και όμω όταν έγραφε τα ονόματά του απάνω στα εργαλεία, γιατί καθένα. Και ένα εξ αυτών που ήξερε, λέει:
Μάλιστα, πότε έτσι έμαθε η ορθογραφία, να κάνει τόσο καλή γράμματα. Και δεν ήθελε ο πατέρας να του εξιστορήσει. Λέει, πείρα με έκανε. Δεν περιφέρνει ποτέ ο πατέρας. Μάλιστα. Κι όμως και βγάζει το σχολαρχείο. Που σήμερα είναι ανώτερο από τα πανεπιστήμια. Λοιπόν. Τα γράμματα τότε. Λοιπόν. Και έτσι είπαν το Ισκλούζα, α, αυτός, αυτή η Ναζαρέτη είναι. Έλα μου κάτι σκατώ. Α, εκεί το κόρας. Πολύ ωραία, εντάξει. Τώρα το κατάλαβα γιατί το είπες. Εντάξει, σύμφωνη απόλυτα, σύμφωνη απόλυτα. Λοιπόν, πήρε λοιπόν διαπιστευτήρια, αφού χωρίς να το δει καθόλου, ήξερε ποιος είναι, δεν χρειάστηκε παραπάνω. Έτσι συνέβαινε και τον Αγίο Πορφύριο. Σε ήξερε χωρίς να σε δει. Προχωράμε λοιπόν. Λέει, το εκ Ναζαρέτ, είπες εσύ, δύνατε της αγαθών είναι. Είπαμε, η Ναζαρέτ τότε ήταν μία πολύ μικρή πολύχνη. Θα λέγαμε πολύ μικρή. Πολύ μικρή πολύχνη, έτσι λέγεται λοιπόν. Και από εκεί ήταν γεννημένος από την Ναζαρέτ. Από την Ναζαρέτ ήταν όμως και ο Δαβίδ, ο προφήτης. Όχι, Βιθλέμ ήταν. Ε? Τι Βιθλέμ. Λέει, πώς το λέει εκεί πέρα, αν αναγάγουμε την καταγωγή, είναι απόγονος από καταγόμενος από την Ναζαρέτ. Έτσι, Βιθλέμ λες εσύ. Συμφωνώ, αλλά οι προπάτορές του μιλάμε τώρα, για προπάτορες. Έτσι, δηλαδή, Αβραάμ, Ισαάκ και τα λοιπά, τις αναφέρει για αυτόν τον λόγο, για να δείξει ότι αυτοί έχουν την καταγωγή από το πρόσωπο, πες το, του Αβραάμ, ο οποίος, αυτός είναι γενάρχης όλων. Ναι, μία είναι η καταγωγή δηλαδή, έτσι πράγμα. Προχωράμε λοιπόν. Για το πρόσωπο του Κυρίου, πρόσωπο του Κυρίου κάνει αναφορά και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Όταν λέει ότι έρχεται αυτός που είναι ανώτερός μου, του λέει μίζον μου. Αυτός ενώ είναι στην ηλικία μικρότερος από μένα, ήταν μικρότερος. 6 μήνες, έτσι πάω. Ναι, μικρότερος λέει, αλλά μίζον μου εστί λέει. Αλλά είναι μεγαλύτερος από μένα. Ναι. Άλλωστε, έδωσε την απάντηση και στην κοιλιά της μάνας του ο Ιωάννης. Εμάνα κουνήθηκε στη Ελισάβετ την κοιλιά. Μάνα ο Μεσσίας. Αυτό το σκύρδημα έδωσε φωτισμό στη μάνα από το Άγιο Πνεύμα. Προσεγγίλησε. Ναι, και πρώτο, πώς το λέει, ναι, πήρε την πληροφορία και το λέει εκεί που λέει και μετά είπε Παναγία, μεγάλη η ψυχή μου τον Κύριο. Έτσι δεν είναι. Ο Μεσσίας λοιπόν είναι εκείνος που τα γνωρίζει όλα και τις καρδιές και τα μυαλά. Γι' αυτό λέει ότι όλα όσα είναι γραμμένα στο μυαλό και στην καρδιά θα τα διαβάσουμε αφού μας τα δείξει εκείνος τη Δευτέρα Παρουσία όλα. Δεν θα μείνει κάτι. Λοιπόν, και ακόμη κάτι και να γίνουμε το θέμα μας. Αμήν, λέγω ημίν, δίνει και μια ακόμη απάντηση ο Κύριος, απάρτη όψεστε των ουρανών ανεογότα και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας. Λέει, προσέξτε τους, λέει στους μαθητές. Από τώρα και πέρα
θα δείτε τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν. Γιατί λέει να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν και να μην λέει να κατεβαίνουν και να ανεβαίνουν. Πεις κάτι, δεις πώς. Το ξέρεις όμως. Και εσείς και οι άλλοι όλοι το ξέρετε. Κατέβει, όταν γεννήθηκε, κατέβηκαν άγγελοι κάτω. Και είπαν δόξα εν υψίσει Θεό και πηγή είναι άνθρωποι στα δοκία. Άρα είναι κάτω. Τώρα που θα ανέβει με την ανάληψη, θα ανέβουν. Ναι, θα ανέβουν. Κατέβηκαν και θα ανέβουν. Ανεβαίνοντας και τους είδανε. Λέει, ενώ ανέβαιναν στον ουρανό, είδαν να τους συνοδεύουν άγγελοι, λέει. Μέχρι που χάθηκε με τους αγγέλους μαζί. Γι' αυτό λοιπόν θα δείτε ανεβαίνοντας, αλλά και θα κατεβαίνουν. Και κατεβαίνουν οι άγγελοι. Δεν έμειναν εκεί που είναι, κατεβαίνουν στην εκκλησία του και είναι συμπαραστάτες μας, είναι βοηθοί μας, είναι αλλογοί μας στη ζωή. λέει η Γραφή, να έχουμε υπόψη μας και να μην είμαστε απόλυτα επηρεασμένοι από τα γεγονότα, γιατί λέει όριον έθετο, ο Κύριος στη θάλασσα έβαλε σύνορο και δεν το μας περνάει. Και έθετο όρια ο Κύριος στα έθνη. Έβαλε σύνορα ναι ή όχι. Το λέει η Γραφή. Το λέει καθαρά. Η βάλει όρια λέει. Ώστε να ξεχωρίζει το ένα έθνος από το άλλο. Και όχι μόνο αυτό. Και αγγέλους σε κάθε έθνος έβαλε. Να φυλάνε το κάθε έθνος. Αυτοί έχετε εντύπωση που κυβερνάνε τον κόσμο. Μπορούν να κάνουν τι θέλουν. Όχι. Η παραχώρηση γίνεται το όσοι για επέμβαση του πειρασμού, δεν πέστε το έτσι, όσοι είναι η κακία των ανθρώπων. Πρέπει να γίνει, πέστε το, δίνεις, παίρνεις. Δίνω στον άλλον 10 δράμια κακό, 10 θα πάρω. 100 θα δώσω, 100 θα πάρω. Εδώ λοιπόν, δεν προσφέρεται κακό, αλλά κάνουμε κακό με το οποίο αυτοπληρωνόμαστε. Αυτό που γίνεται σήμερα, αυτές οι συμφορές του λαού μέσα και το ανακάτεμα, γίνεται από μια υπαιτιότητα. Πάντοτε η πόλη έπεσε από τις αμαρτίες. Και τώρα θα πέσουν, οι λαοί θα πέσουν σε μεγάλο ποσοστό, γιατί σύμφωνα με τους Αγίους, δεν πάει άλλο ο κόσμος. Όχι επειδή δεν υπάρχουν φύλακες, υπάρχουν φύλακες. Και οι φύλακες είναι άγγελοι και είναι αίτητοι. Αλλά η παραχώρηση γίνεται γιατί οι άγγελοι δεν μπορούν να σταθούν δίπλα σε ένα κόσμο βυθισμένο στην ακακία. Στην αμαρτία. Σόδομα Γόμορα. Παραπέρα έχουμε καταποντισμούς, ολόκληρους πολιτισμούς μέσα στη θάλασσα. Οι οποίοι ανακαλύπτονται. Όλα αυτά λένε είναι γεωλογικές μεταβολές. Επιστήμη. Ναι, εκτακτακυρικά φαινόμενα. Αλλά αυτά, ναι, ναι, μπράβο. Πώς το λένε, πες. Εκτακτακυρικά. Ναι, έκτακτα. Πού έκτακτα, το διάβασα αυτό. Έκτακτα. Ό,τι μας ταΐζουν και παίρνουμε. Δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση από κάτι, προσέξτε το. Δύσιμο. Πώς είναι ο πιστός, ναι. Πάντα, ό,τι μας πώς είναι ο πιστός. Μια φορά, έχει πεθάνει τώρα αυτός ο γεροντάς μου, είχε μια θιά. Αγία γυναίκα. Έκανε, θυμόσαστε, ένα μεγάλο σημό που έκανε στην Αθήνα. Και εδώ μας κούνησε, ναι, παντού. Το 81 που είδε. Πήρε τα αυτοκίνητα, χειμώνα καιρό, βγήκαν έξω. Ναι. Πήγε ο αϊψός της ο ιερωμένος, γύρισε από τα νοσοκομεία που είχε πάει. Και τη βλέπει, είχε ανοιχτά, όχι ανοιχτή την πόρτα, μέσα στο σπίτι. Λέει, εσύ θιά, δεν βγες έξω. Βρε παιδάκι μου, λέει. Ο Κύριος, άμα θέλει να φύγω, και με χωρίς σεισμό με παίρνει. Άμα είναι με σεισμό, θα φύγω με το σεισμό. Γιατί να νοιαστώ αφού με φυλάει. Το σεισμό τον είχε για τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Λέει, θέλει με σεισμό θα φύγω.
να γίνουν, να κουνηθεί η γη ολόκληρη. Δεν θέλει να κουνηθεί, μόνο να φύγω. Τελείωσε. Αυτά όμως είναι μεγάλη πίστη. Ω γίνε μεγάλη σου η πίστη. Γεννηθήτωση, ω θέλεις. Είπε στη χαρανέα γυναίκα που είχε τέτοια αγάπη που πεις εσύ προηγουμένως. Λέει, πάρ' το εσύ τηλέφωνα στον εαυτό σου. Αυτή η γυναίκα είχε, όχι παιδί της αυτό που ζητούσε να κάνει καλά, δούλο το είχε. Και δεν ήταν χριστιανοί, ήτανε ειδωλολάτρησαν, χαρανέα λέει. Και την επέλεσε δημόσια ο Κύριος. Άρα το καλό δεν βρίσκεται στους χριστιανούς μέσα, το απολύτως καλό, είναι ότι παντού υπάρχει. Γι' αυτό της είπε, έλα εδώ εσύ, καλά κάνεις και φορές παντελόγι, της είπε. Μου κάνει εντύπωση ένα άλλο με τον Άγιο Παΐσιο. Άγιο Παΐσιο, ρε παιδιά, είμαστε πολύ μακριά, ακούστε. Διάβασα τον Άγιο Παΐσιο, στο βιβλίο μέσα που έχω σπίτι και διαβάζω, 5 καθολικοί, ξεκίνησαν από την Ιταλία, είχαν ακούσει ότι ο Άγιος Παΐσιο είχε θαύματα και πήραν ένα παράλυτο, το φέρανε με ένα καρότσι και το κουβαλήσανε μέσα στον Άγιο Παΐσιο. Πέντε Έλληνες όμοιοι προσκυνητές στο Γεώργος, πού πάτε, πάμε στον Άγιο Παΐσιο, είπαν οι Γερμανοί, αυτοί τρέξαν να πάνε πρώτοι. Λοιπόν, φύγανε αυτοί, πήγανε στον Άγιο Παΐσιο. Τους καλοδέχθηκε ο Άγιος. Το γράφει μέσα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αν γίνανε χριστιανοί δεν ξέρω, αυτό που διάβασα μέσα είναι ότι όταν γύρισε εκείνος στον δρόμο, ζήτησε να το κατεβάσουν το καρότσι για λίγο, όταν φύγανε τον Παΐσιο, περπάτησε λίγο και μετά έτρεχε. Και μετά τον είδαν αυτοί οι Έλληνες, αυτόν, να πηδάει από το αυτοκίνητο. Σας παρακαλώ, ρωτήστε με, θα έλεγα, αυτή είναι καθολική. Με εκείνους κάνεις παρέα. Μου κάνει εντύπωση, μεγάλη. Δεν απαγορεύω, Κύριος, τη συναλλαγή, την προσευχή απαγορεύω μόνο. Θα κάνει προσευχή μαζί τους. Άλλωστε, πώς θα αλλάξει, άμα σε δει εσένα, να είσαι ενάρετος. Αλλά δεν είσαι ενάρετος και, και βλέπει και τραβάει πέρα. Έτσι, έτσι είναι. Λοιπόν, εμάς το θέμα είναι, κύριε Κατρέων, είναι αληθινή η γνωριμία μας με τον Κύριο. Είναι αληθινή, γιατί αληθινή είναι όταν διαρκώς ερευνούμε και ψάχνουμε. Όπως έψαχναν οι δύο Απόστολοι. Το βρήκαμε, ψάχνανε και το βρήκαμε. Και εμείς μια ζωή αυτό έχουμε να κάνουμε, να ψάχνουμε με τα βιβλία, με τους ανθρώπους, με την προσευχή, με την εκκλησία. Δεν υπάρχει εμπόδιο σε αυτό. Δεν ξαναβάλλουμε εμείς. Θέλουμε να μαρτάνουμε και λέμε εμποδίζει ο Σταύρος, εμποδίζει ο Βασίλης, γιατί αυτοί κάνουν μεγάλο σταυρό και δεν είναι καλοί άνθρωποι. Αυτά είναι παραμύθια. Λοιπόν, να είναι ευλογημένο, λέγε. Ρωτήσω, ο Παΐσιος καλοδέχτηκε τους καθολικούς. Δεν σπαλαδέχτηκε. Τους καλοδέχτηκε. Ναι. Τον αιρετικό εμείς τον καλοδεχόμαστε. Γιατί δεν με τον καλοδέχτης. Μία, δύο και τέρμα. Μία, δύο και τέρμα, άμα σε βλάπτει. Όχι, άμα δεν σου μιλάει, άμα δεν σου κάνει. Αυτοί δεν πήγαν όμως για προσετηλισμό. Ναι, αν δεν τους κάνει προσετηλισμό, ο αιρετικός. Ναι. Τον δέχεσαι, με διάζεις μαζί του. Μία, δύο, όχι παραπάνω. Δεν το κόστησε καλημέρα. Και καλημέρα μιλάμε τώρα. Η συναναστροφή δεν χρειάζεται. Δηλαδή, άμα είναι άρρωστο, θα πάνω δει. Συναναστροφή δεν χρειάζεται. Εάν είναι άρρωστο, θα πάνω δει. Θα πάει μια φορά. Πάνω δεις. Μια φορά. Ναι, δεν θα πα κάθε μέρα. Όχι, λέω κάθε μέρα, για αυτό το χρόνο. Και αυτό, εντάξει, και δύο να πα. Άμα πα και πει ότι θα πα. Απλώ θα του πει μια καλημέρα εδώ, τον άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν συμποδίζει κανένα. Δεν πα για τη θρησκεία του. Ναι, ναι. Τον γιατί έχω θείο ερετικό και μάλλον με την Ελένη γι' αυτό. Τη Ελένη. Δικό μου θείο. Δικό σου. Άρα λέω μια φορά το χρόνο που πηγαίνω, παιδί με την Ελένη. Εντάξει, όχι, δεν είναι. Και δεν μου λέει και τίποτα. Όχι, όχι. Άμα δεν σε ενοχλεί. Δεν σε ενοχλεί, γιατί να μην το δει. Το θέμα είναι να σου κάνει προσπάθεια. Όχι, λοιπόν, τι ώρα είναι τώρα, Βασίλη? 7 και. Ε? Πέρασε από 7. Πέρασε. 7. 7. Ωραία, το πάμε. Άγιος ο Θεός. 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 Άγιος ο Θεός.
Πάτερ ημών, μόνο της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Έρθει το ίδιο σου διάσου, το όνομά σου, το όνομά σου, το όνομά σου, τον άρθρο ημών, τον οποίο σου, το δώσει εμείς σήμερα και άφησε πλήν τα οφθήματα ημών, όσο και εμείς αφίαμε τους ευθέτες ημών, και εμείς ευθέτες ημάς πρασμών, αλλά ρίσαι ημάς το από τον ιερό. Διευκόντα Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχου σου δώσει εμάς. Αμήν.